Με αύξηση 8% έκλεισε η διαπραγμάτευση της Ελλάδας με την Κομισιόν για τους πόρους της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Στην εγκύκλιο που απέστειλαν στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης και ο Υφυπουργός Οικονομίας Στάθης Γιαννακίδης, περιγράφονται οι στόχοι, οι πόροι και οι προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περίοδου. Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, στη χώρα κατανέμονται 19,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές του 2018 για τα έτη 2021 έως 2027, έναντι 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές πάλι του 2018 για τα έτη από το 2014 έως το 2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την πολιτική συνοχή κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ή δηλαδή 8% σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Σε δήλωσή του, ο αρμόδιος υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης σημειώνει: «Η συμφωνία με την Κομισιόν αποτελεί τη συλλογική επιτυχία μιας μακράς διαπραγμάτευσης αρκετών μελών της κυβέρνησης σε βάθος χρόνου. Συνιστά επιβράβευση για τις διαδοχικές πρωτιές στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ και την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Επιβεβαιώνει την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και την αναβαθμισμένη διαπραγματευτική της θέση. Τέλος, θεραπεύει τη μεγάλη αδικία που συντελέστηκε κατά τη διαπραγμάτευση του τρέχοντος πλαισίου όταν δεν είχε ληφθεί υπόψη η απώλεια του 25% του πλούτου της χώρας μετά τα πρώτα μνημόνια. Φροντίσαμε να αντιστρέψουμε τις αρνητικές συνέπειες των παλαιότερων χειρισμών αλλά και την καταστροφική συρρήκνωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που ναρκωθέτησε την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Σήμερα έχουμε φροντίσει, αξιοποιώντας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να οριμάσουμε μελετητικά τη νέα γενιά έργων που θα υλοποιηθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Είμαστε περήφανοι γιατί οι προσπάθειές μας δικαίωσαν τις προσδοκίες των Ελλήνων και αντί να ξοδέψουμε το μέλλον, επενδύσαμε σε αυτό και στις επόμενες γενιές», καταλήγει ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.